Το θέμα πρέπει να μπει στη σωστή του βάση και η σωστή του βάση δεν είναι ότι φταίει ένας μαθητής σε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν εντός μιας σχολικής κοινότητας. Αυτό που κάναμε σαφές εδώ και 2 μήνες σαν Σύλλογος Γονέων είναι ότι το αίσθημα της ασφάλειας και το αίσθημα το παιδαγωγικό το οποίο πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την καθημερινότητα των παιδιών μας στο σχολείο το οποίο πάνε έχει χαθεί. Είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά, συμπεριφοράς που δεν είναι αυτή η οποία προβλέπεται. Είχαμε ενημερώσει τα αρμόδια όργανα όσο οφείλαμε σαν σύλλογος, είχαμε καταθέσει και έγγραφη διαμαρτυρία και στον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας. Είχαμε πάρει απάντηση ότι τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία λέμε είναι υπερβολικά και ότι δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι είναι ο μέσος όρος όλων των σχολείων της πόλης μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας σου λέει ότι όλα είναι μέσος όρος, άρα είστε υπερβολικοί, τα δεδομένα και οι πράξεις σίγουρα δεν τον δικαίωσαν. Ήταν μια κραυγή απόγνωση αυτό που κάναμε χθες με τη δημοσιοποίηση. Γιατί πλέον η καθημερινότητα του σχολείου ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να γίνει μάθημα. Δεν γινόταν πλέον να ασχολούμαστε με θέματα που δεν άπτονται της δικής μας ειδικότητας. Εμείς είμαστε ένα σύλλογος γονέων, οι οποίοι είμαστε παραστάτες στον παιδαγωγικό ρόλο του συλλόγου καθηγητών και της διεύθυνσης και όχι να παίζουμε το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού, όχι να παίζουμε το ρόλο του παιδαγωγού, όχι να παίζουμε το ρόλο του οποιοδήποτε θα έπρεπε να σκύψει εδώ και 2 μήνες στο πρόβλημα και να κάνει απλά το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να στοχοποιήσει κανένα παιδί, χωρίς να βάλει την ταμπέλα σε κανέναν άνθρωπο.